έλεγχος των προστατευτικών υλικών. Πότε θα μοιραστούν προστατευτικά υλικά στους ιδιώτες γιατρούς? Επιτρέψτε μου καταρχήν να ενημερώσω, επειδή σήμερα είχαμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής που αφορούσε την κύρωση με νόμο των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που η κυβέρνηση ψήφισε και αφορούσε τα μέτρα ελέγχου και διασποράς του κορονοϊού και την αντιμετώπιση των ζητημάτων του κορονοϊού. Αύριο θα ανακοινώσουμε περισσότερα μέτρα, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς θα συμμετέχει στο σχεδιασμό μας για τον έλεγχο του κορονοϊού. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Νεγκή και την καταγγελία για το νοσοκομείο Σωτηρία, επιτρέψτε μου να πω ότι πρόκειται για την ψευδή είδηση της ημέρας. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι πρόκειται για μάσκες N95, οι οποίες είναι πιστοποιημένες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, πιστοποιημένες για ιατρική χρήση και βεβαίως έχουν την έγκριση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Θα ήθελα να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά ανάρτηση στο διαδίκτυο φωτογραφίας με κυκλωμένο έναν αριθμό κουτιού, ο αριθμός αυτός σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στον κωδικό του προϊόντος. Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο νομίζω ότι θα λύσει τις απορίες όλων. Θα ήθελα να πω επίσης για τις προμήθειες τις οποίες κάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βεβαίως και αγοράζουμε προϊόντα πιστοποιημένα, κατάλληλα για ιατρική χρήση και με όλες τις βεβαιώσεις οι οποίες ακολουθούν αυτά τα προϊόντα. Μάσκες, ανακοινώσαμε κιόλας ότι θα δώσουμε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προκειμένου να μοιραστούν στους οικείους ιατρικούς συλλόγους και βεβαίως θα δώσουμε και μέτρα ατομικής προστασίας στους γιατρούς οι οποίοι κατοίκων επισκέπτονται και θα επισκέπτονται συμπολίτες μας με ήπια ή μέτρια συμπτώματα. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Παπακοστοπούλου για το Star Channel. Κύριε καθηγητά, στις οδηγίες που δώσατε στους παιδιάτρους εξετάζεται και